Συζητείται και πάλι το θέμα διευρυμένου ωραρίου για τα καταστήματα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν άλλης φύσης προβλήματα και όχι θέμα ωρών ή ημερών λειτουργίας, τονίζει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Άρτας. Νέες εντάσεις πυροδοτεί το θέμα του διευρυμένου ωραρίου καταστημάτων. Όπως ανακοίνωσε πρόσφατα το Υπουργείο Ανάπτυξης, τίποτα δεν πρόκειται να γίνει ευνηδιαστικά, παρά μόνο κατόπιν διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Άρτας, Χάρης Παναγιωτόπουλος, επεσήμανε πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα ωραρίου, αλλά πρόβλημα οικονομικής κρίσης, τονίζοντας δε περισσότερο πως μετατίθεται το ζήτημα για το αν θα παραμένουν ή όχι τα καταστήματα την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα ανοιχτά, αγνοώντας την παράμετρο ότι συνακολουθούν τα ήδη υπέρογκα πάγια έξοδα και οι υπάλληλοι οι οποίοι θα πρέπει να εργάζονται επί επταμέρου. Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή οποιοδήποτε μπορεί και να ρωτήσετε, αν του πείτε ότι τι είναι αυτό αυτή τη στιγμή που βλέπει σαν πρόβλημα, νομίζω ότι κανένας από αυτούς δεν θα σας πει ότι τα καταστήματα έχουν πρόβλημα ωρών λειτουργίας. Θα σας πω ότι έχουν πρόβλημα πελατών. Έτσι, αυτό είναι το πρόβλημα και όχι τα ωράρια λειτουργίας. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Στον Εμπορικό Σύλλογο Άρτας, όπως πιθανόν να θυμάστε, μέχρι περίπου μία, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 5 χρόνια νομίζω ή 6 χρόνια, τα καταστήματα ήταν ανοιχτά 40 ώρες εβδομαδιαίως.